Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Το serial της εναρμόνισης των αντικειμενικών αξιών με τις εμπορικές τιμές φαίνεται πως θα ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2018, με τις καθυστερήσεις να μην θορυβούν πάντως τους θεσμούς, καθώς αυτό που ζητούν είναι να εισπραχτούν από τον ένφια του 2018 περίπου 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Χθεσινά στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας κατέδειξαν πως η αγορά ακινήτων δεν έχει ακόμα σταθεροποιηθεί. Αυτή η συνεχιζόμενη υποχώρηση καθιστά δύσκολη και την αναμόρφωση της φορολογητέας αξίας των ακινήτων. Ο νέος τρόπος υπολογισμού των αξιών των ακινήτων θα στηριχθεί στις τιμές των ενοικίων, στα στοιχεία για τις αγοραπολισίες ακινήτων, στη βάση αξιών ακινήτων της Τράπεζας Ελλάδος, αλλά και σε ειδικές επιτροπές που θα συσταθούν πανελλαδικά. Να καταργήσουν 5.000 θέσεις εργασίας σχεδιάζουν οι τράπεζες το επόμενο έτος, σε μια προσπάθεια να μειώσουν ακόμη περισσότερο το λειτουργικό τους κόστος, αναφέρουν τραπεζικοί κύκλοι στο insider.gr. Οι καθυστερήσεις στην μείωση των κόκκινων δανείων σε συνδυασμό με τις υψηλότερες προβλέψεις στις οποίες οθούνται οι τράπεζες, καθώς και οι τρύπες που αναμένεται να αναδείξουν τα stress test στην κεφαλοποίηση των τραπεζών το πρώτο εξάμηνο του 2018, εντείνουν ακόμα περισσότερο τις πιέσεις για συρρήκνωση του δυναμικού τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από το 2008 ως σήμερα το προσωπικό των τραπεζικών ομίλων έχει συρρυκνωθεί στους 41.000 υπαλλήλους από 64.000, ενώ τα 4.000 καταστήματα μειώθηκαν στο μισό. Βραβεύεται τα τελευταία χρόνια ως η εταιρεία με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα. Ο λόγος είναι η βιομηχανία Ζυμαρικών Μέλισσα, από τις πλέον κερδοφόρες, όπου οι εργαζόμενοι της αμείβονται με ελάχιστο μισθό κατά 70% μεγαλύτερο από αυτόν που ορίζουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Παρά την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, η Μέλισσα Κίκιζας προχωρά κάθε χρόνο σε αυξήσεις μισθών, ενώ μετά από την παρέλευση του πρώτου διμήνου εργασίας παρέχει σε κάθε εργαζόμενο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης σε μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες. 7 δεκαετίες μετά από την ίδρυσή της, η τρίτη γενιά της οικογένειας ηγείται μία από τις σημαντικότερες εταιρείες τροφίμων στην Ελλάδα και τα γενναιόδωρα οικονομικά και όχι μόνο κίνητρα που δίνει στους εργαζομένους της σίγουρα συμβάλλουν στην ενίσχυσή της. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηρία και αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας, με τον γενικό δείκτη Μόνακιμες 704,39 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,41%. Μικρές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.